Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες και όλους όσους διαδηλώνουν ενάντια στο νομοσχέδιο τερατούργημα της κυβέρνησης που καταργεί το 8ωρο και επιβάλλει τη σύγχρονη σκλαβιά. Η πραγματική ειρήνη συμβολίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, το δικαίωμα στη σταθερή εργασία, τη μόρφωση, την υγεία, τον ελεύθερο χρόνο απαλλαγμένη από τη μιζέρια, τη φτώχεια και τους πολέμους. Υποκλεινόμαστε στον Παλαιστινιακό λαό που με το παράδειγμα και τους αγώνες του αντιστέκεται και παλεύει για τα δίκια του. Χαιρετίζουμε τους συναγωνιστές μας σε όλη τη χώρα με τα συλλαλητήρια που γίνονται στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας αντιυπεριαλιστικής δράσης. Τιμάμε τις θυσίες και τους αγώνες χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών συνεχίζοντας το δρόμο της αντιυπεριαλιστικής πάλης. Οι νεκροί, οι τραυματίες, οι εκτοπισμένοι, αλλά και ο λαός της Παλαιστίνης που αντιστέκεται στο έγκλημα που για δεκαετίες συντελείται στη χώρα του, παλεύει και αγωνίζεται, μας δίνει θάρρος, μας δίνει οξυγόνο, φωνάζουμε μαζί του να σταματήσει η σφαγή. Παλεύουμε για ένα κράτος στα σύνορα το 67 για να είναι βιώσιμο. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η αιματοχυσία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης. Η λογική των ίσων αποστάσεων ευνοεί τους δολοφόνους του Ισραήλ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είναι γεγονός ότι η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από ραγδαίες, σύνθετες και επικίνδυνες εξελίξεις. Η πρόσδεση χωρών στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή στις υπεριαλιστικές συμμαχίες καθιστά τις χώρες συνεργούς σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις μετατρέπει σε στόχους για αντίπεινα. Είναι αστείο να πιστεύει κανείς πως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύσουν ή θα υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα των μελών τους. Οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών μελών, αυτών των συμμαχιών, αναζητούν μεγαλύτερο ρόλο στις περιοχές τους κάτω από τις ιμπεριαλιστικές ομπρέλες για μεγαλύτερο μερίδιο στην αρπαγή φυσικών και ενεργειακών πόρων. Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ εγκρίθηκε η Ατζέντα ΝΑΤΟ 2030 που αναφέρεται ρητά ότι η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν στόχους προτεραιότητας. Ως εκ τούτου το ΝΑΤΟ απαιτεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ τους, προκειμένου να αυξηθούν οι εξοπλισμοί. Η χώρα μας, και ενώ ο λαός μας υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια από την κρίση, εκπληρώνει και με το παραπάνω αυτόν τον στόχο. Δεν πρέπει να μας παραπλανά, συναγωνιστές και φίλοι, η προσπάθεια ωρεοποίησης της συνολικής εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που γίνονται επί χρόνια με λόγια περί σταθερότητας, ασφάλειας, ειρήνης κλπ. Κατά τη γνώμη μας, όλη αυτή η εμπλοκή συνιστά ακριβώς έκφραση της επιθετικότητας της ελληνικής αστικής τάξης. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσεις τη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε πολεμικές επιχειρήσεις εκτός συνόρων από τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο ως τον Περσικό ή το Μάλι? Τι σχέση έχει η άμυνα της χώρας, η συμμετοχή ελληνικών πολεμικών πλοίων σε ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα ή αεροσκαφών στη Σκανδιναβική Χερσόνησο? Δεν μιλάμε όμως μόνο για ασκήσεις που βέβαια είναι ασταμάτητες και δείχνουν ότι στοχεύουν τη Ρωσία. Μιλάμε συγχρόνως και για πραγματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτές που διεξάγονται στο Κωσυφοπαίδιο, την Ανατολική Μεσόγειο ή έξω από τη Λιβύη. Τα ελικόπτερα και τα στρατεύματα που ξεφορτώθηκαν αρχές του Μάρτη στην Αλεξανδρούπολη ήταν τμήμα της επιχείρησης, όχι της άσκησης, Atlantic Resolve των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι ο πρόλογος της άσκησης Defender Europe. Μια άσκηση πρόβα πολέμου που το σενάριό της αποτυπώνει το άμεσο ξεδίπλωμα δυνάμεων στα σύνορα με τη Ρωσία, με ρόλο κλειδί να παίζει πλέον η βάση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το γιατί... το ΝΑΤΟ να φύγουν οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ να φύγουν οι βάσεις. Γιατί ναι, περί βάσης πρόκειται. Βάση που έχει ως πύλη το λιμάνι, επεκτείνεται στα στρατόπεδά μας, αξιοποιεί το σιδηροδρομικό, το οδικό δίκτυο του νομού. Ολόκληρος ο Εύρος μια πελώρια βάση γίνεται. Ένας τεράστιος στόχος, θα λέγαμε εμείς, για το όφελος των ιμπεριαλιστών. Και για τους οντολοδόχους του βέβαια.
γιατί μπορεί ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης να συντρώγουν με τον πρόξενο τον ΗΠΑ, όμως για τον λαό μας περισσεύουν στην καλύτερη περίπτωση τα ψίχουλα. Μπορεί να βολτάρουν με τα ελικόπτερα του ΝΑΤΟ, όπως για τον υπόλοιπο λαό της περιοχής οι ήχοι των ελικοπτέρων τους ηχούν ως ειδοποιητήρια πολέμου. Τα φαγοπότια και οι βόλτες μπορούν να εξηγούν και την άρνηση της Δημοτικής Αρχής για την παραχώρηση του χώρου που σήμερα διαδηλώνουμε. Είναι συνυπεύθυνοι και τους καταγγέλουμε. Γνωρίζουν πως ο λαός, αν θέλει, μπορεί να τους κάνει πέρα. Συναγωνιστές και φίλοι, πώς γίνεται να εξυπηρετούνται πολεμικά σχέδια ιμπεριαλιστικών δυνάμεων όπως το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ωφελούνται οι λαοί? Πώς γίνεται να μετατρέπουν την περιοχή σε ορμητήριο πολέμου ενάντια στους λαούς και να υπάρχει η αυταπάτη πως δεν θα το πληρώσουμε με τον ίδιο τρόπο? Πώς γίνεται να θεωρούμε συμμάχους και στηρίγματα ασφάλειες αυτούς που διέλυσαν χώρες και μετέγραψαν τη χώρα μας σε αποθήκη ψυχών, προσφύγων και μεταναστών? Σήμερα στο νομό μας υπάρχει το εξής. Οι θύτες κυκλοφορούν σαν σωτήρες και τα θύματα μπαίνουν φυλακή. Μια φυλακή που μάλιστα επεκτείνεται κατά 33 στρέμματα. Η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν πλάτες στην προκλητικότητα και τις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο για να μπορέσουν να την κρατήσουν στη συμμαχία. Αυτή είναι η επιδίωξή τους που δεν αλλάζει, όπως φαίνεται στην πράξη, από οποιαδήποτε αλλαγή στην ηγεσία των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα συμφωνούν με όλο αυτό το σχεδιασμό. Οι τοπικοί παράγοντες το ίδιο, γι' αυτό και οι ευθύνες τους είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει να απαντηθεί μαζικά από το λαό της περιοχής και η ύπουλη προπαγάνδα που κάνουν ορισμένοι ότι η άσκηση αυτή θα φέρει χρήμα στην περιοχή. Τα βουτυγμένα στο αίμα δολάρια δεν θα σώσουν τους εργαζόμενους της περιοχής από την ανεργία, τα τσακισμένα δικαιώματα, το χτύπημα των δικαιωμάτων που συνεχίζεται και με την δεκάωρη δουλειά που επιβάλλουν. Δεν θα σώσουν τους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου από το λουκέτο λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης που τους αφήνει στο έλεος των συνεπειών της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης, του εμπάργου, των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Μπορεί όλα και οι διορισμένοι να χαίρονται για τα κέρδη που θα αποκομίσουν, αλλά αυτά δεν αντιστοιχούν στη βελτίωση της θέσης των εργατών στο λιμάνι, στη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου μας. Τα αποτελέσματα της φωνικής μηχανής του ΤΑΠ του ΝΑΤΟ είναι απείρως χειρότερα από τα όποια κέρδη διαφημίζουν, μιας και μακελεύουν λαούς, δημιουργούν προσφυγιά, μετανάστευση, καταλήστευση των λαών. Οι εξελίξεις είναι επικίνδυνες, εμπλέκουν την περιοχή μας περισσότερο και ο λαός μας τις βιώνει στο έπακρο. Μέσα λοιπόν στη μαυρίλα των εποχών, το συνεπές αντιιμπεριαλιστικό κίνημα καλεί στις επάλξεις όλους τους ανθρώπους του Μόχθου, τους εργάτες, τους βιοπαλαιστές της υπαίθρου και των πόλεων, τους νέους, να αντισταθούν σε αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν ως τετελεσμένο γεγονός. Όσο και αν προσπαθήσουν να μας κάμψουν, τους το φωνάζουμε. Δεν θα υποκύψουμε. Έχουμε οδηγό μας την αλήθεια, μας δίνει ελπίδα η παρουσία τόσου κόσμου σήμερα εδώ. Δίνουμε υπόσχεση πως θα διπλασιαστούμε και θα τετραπλασιαστούμε. Ξέρουμε από αγώνες και αυτός ο αγώνας έχει βάσεις απέναντι στη δική τους βάση. Καμία εκλογή, καμία συμμετοχή. Να φύγουν με το ΝΑΤΟ οι Αμερικανοί!